Όλα ξεκίνησαν στις 7:30 χθες βράδυ, ενώ το αλλιευτικό σκάφος Άγιος Ραφαήλ έπλεε 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Απόστολος Ανδρέας και 13 ναυτικά μίλια από τις πλησιέστερες ακτές σε διεθνή ύδατα. Το σκάφος προσέγγισαν δύο τουρκικές ακτεωροί. Το πλήρωμα του ζήτησε από τον καπετάνιο του αλλιευτικού να μαζέψει τα δίκτυα που είχε ρίξει και να ακολουθήσει τις ακτεωρούς στο περικλειστό λιμάνι της κατεχόμενης αμοχώς του. Στη συνέχεια, 5 Τούρκοι στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και επέβαλαν στο τετραμελές πλήρωμα 2 Ελληνοκυπρίους και 2 Αιγυπτίους να συμμορφωθούν με τις εντολές. Ο καπετάνιος του σκάφους Άγιος Ραφαήλ πρόλαβε να ενημερώσει τον Πέτρο Κύπρου καπετάνιο δεύτερου αλλιευτικού που βρισκόταν στην ίδια περιοχή, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Αντένα. Ήταν γύρω στα 13 με 14 μίλια ανοιχτά του αμοχώς του και με είπε να ειδοποιήσω τις αρχές γιατί ήρθαν με την προϋπόθεση να τον πάρω στο λιμάνι αμοχώς του. Και είπαν τους δεν μετακινούμε από εδώ και βγήκα 5 άτομα πάνω, Τούρκοι. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, τη Λιμενική Αστυνομία, το Τμήμα Αλίας και το Κύπρος Ράδιο, ενώ άρχισαν και διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη για την απελευθέρωση των 4 ψαράδων. Γραπτή ανακοίνωση εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφανού. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε άμεσα διαβήματα προς ανώτερους αξιωματούχους της Ειρηνευτικής Δύναμης, ζητώντας τη μεσολάβησή τους για να φεθούν ελεύθεροι οι 4 ψαράδες και επιστροφή του πλοιαρίου στον νόμιμο ιδιοκτήτη. Και ζήτησαν επίσης από τη δύναμη όπως επισκεφτεί τους κρατούμενους και μεριμνήσει για τη φροντίδα τους. Τα 4 μέλη του πληρώματος παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον ψευδοδικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε την παράνομη κράτησή τους μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον ψευδοδικαστηρίου.